Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο τόνος στις γερμανοελληνικές συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξέφρασε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Μάγερ μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι ακόμη λύση για τα προβλήματα της οικονομικής πολιτικής τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά είναι αναμφίβολα μια προϋπόθεση ώστε τις επόμενες ημέρες να μπούμε σε σοβαρές συζητήσεις μεταξύ μας, τόνισε ο κ. Στανμάγερ και εξέφρασε την ελπίδα οι δύο επισκέψεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού να συνέβαλαν ώστε η παραφωνία που υπήρχε στις τιμερείς γερμανοελληνικές σχέσεις να μην μεταφερθεί στο μέλλον. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Γερμανίδας καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο τη Δευτέρα. Οι δύο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια είχαν γεύμα εργασίας. Κατά την κοινή συνέντευξη τύπου, η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλει την Ελλάδα μια εύρωστη χώρα, ενώ σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρευστότητας, παρέπεψε στους θεσμούς όπως το Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί και στοχεύει στην ολοκλήρωση της δημοσιονομικής προσαρμογής με κοινωνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να γκρεμίσει ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θέλει να αλλάξει το μείγμα πολιτικής με αλλαγή προτεραιοτήτων. Η Ελλάδα συμπληρώνει σε λίγο 5 ολόκληρα χρόνια από την εφαρμογή ενός προγράμματος διάσωσης που επέφερε μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή, ένα πρόγραμμα που παρά το γεγονός ότι ήταν πρωτοφανές ό,τι αφορά την προσαρμογή και το χρόνο προσαρμογής, κατά την εκτίμησή μας δεν ήταν success story. Και αυτό διότι επέφερε τρομακτικές επιπτώσεις στην οικονομία. Χάσαμε σχεδόν το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας και δημιούργησε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά γίνανε αυτά τα 5 χρόνια, εν τούτης είναι λάθος και απλουστευτικό να λέμε ότι για όλα τα προβλήματα και για όλα τα δεινά που μας έχουν βρει εμάς στην Ελλάδα, φταίνε οι ξένοι. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Δεν φταίμε εμείς καθόλου για αυτά. Υπάρχουν λοιπόν, πέρα από τις συνολικότερες αιτίες που αφορούν την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, και ενδογενείς αιτίες, εσωτερικές αιτίες που συνέβαλαν ώστε η Ελλάδα να μπει σε αυτή την κρίση. Και δυστυχώς τα 5 χρόνια του προγράμματος δεν βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ενδογενείς αιτίες. Κάναμε ένα πρώτο γύρο και είπαμε ποιες είναι οι ευθύνες, ποιες είναι οι ανάγκες και οι αναγκαιότητες οι οποίες έχουν εμφανιστεί, εάν θέλουμε πραγματικά να καλυφθούν όλες οι συμφωνίες εκείνες οι οποίες έχουμε κλείσει και συνυπογράψει μέχρι σήμερα. Και το θέμα το οποίο τέθη, πώς μπορούμε να θέσουμε το θέμα ενός μιας γέφυρας, ενός προϋφυρώματος, ο οποίος θα χρειαστεί. Είπα στις Βρυξέλλες και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει τα οικονομικά στοιχεία να είναι σαφή. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν πότε από την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με τους θεσμούς από την ελληνική κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, η Γερμανία δεν είναι ο θεσμός ο οποίος θα αποφασίσει εν προκειμένου. Δεν θα πούμε αν επαρκεί το ένα μέτρο ή το άλλο. Είναι κάτι το οποίο άλλοι θα αποτιμήσουν και οι αποφάσεις θα πάρθουν εκεί. Μαραθώνη ήταν το δείπνο που παρέθεσε και γελάρο στον Πρωθυπουργό. Άρχισε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας και ολοκληρώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης. Συζητήθηκαν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το σκάνδαλο της Siemens, ενώ έγινε προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να λυθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης της χώρας. Η ελληνική πλευρά έθεσε κόκκινες γραμμές σχετικά με τα μέτρα που δεν γίνονται αποδεκτά, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild έγινε αποδεκτό σε πολιτικό επίπεδο από τη γερμανική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση συμφωνήθηκε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε επίπεδο Eurogroup. Κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι δεν είμαστε στο σημείο που βρισκόμασταν πριν, καθώς η συνάντηση αποτέλεσε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για την αποσυμφόρηση της έντασης που έχει δημιουργηθεί στις ελληνογερμανικές σχέσεις.